Γεια χαρά σε όλους, Θοδωρής Ζήρας εδώ, με μαθηματικαθάλες.gr και άλλο ένα μάθημα μόνο για εσάς. Μπαίνω απευθείας στο θέμα, έχετε δει τον τίτλο, σας ίσως είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και που ίσως οι περισσότεροι να μην έχετε καν σκεφτεί ή δοκιμάσει. Θα πάρω την περιτονική, που είναι η πιο απλή σε εισαγωγικά κλίμακα και θα την μετατρέψουμε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να παίξουμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Τι εννοώ λοιπόν? Η περιτονική έχει ένα καλό. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη? Γιατί έχει δύο νότες ένα χορδί. Θα παίξω λοιπόν το πρώτο κουτάκι της μη μινόρ περιτονικής. Όλοι το ξέρουμε. Μη μινόρ περιτονική, τονική 12 τάση στον ήχο 3 και το κουτί όπως το ξέρουμε όλοι. Το κακό ποιο είναι? Ότι επειδή έχει δύο νότες ένα χορδί, αυτό δεν βοηθάει στο να μπορώ να τρέξω. Είναι πολύ πιο εύκολο να τρέξω παίζοντας τρεις νότες ένα χορδί παρά δύο. Και αυτό είναι τελείως λογικό. Θα ζήσουμε τώρα λοιπόν ένα πολύ απλό κολπάκι πώς να μετατρέψουμε την περιτονική μινόρε, ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτής για να το κάνω πιο εύκολο για άλλους, από δύο νότες ένα χορδί σε τρεις νότες ένα χορδί. Τι εννοώ λοιπόν και μπαίνω αυτή στο θέμα? Θα σπίσω λοιπόν το μισό κουτί. Δηλαδή θα ξεκινήσω από την τονική στο 12, στο 14 τάσο της ρε χορδής. Μη και παίζω. Αυτή λοιπόν είναι η μινόρε περιτονική. Περιέχει τονική μη, τρίτη μικρή σολ, τέταρτη καθαρή λα, πέμπτη καθαρή σι και έβδομη μικρή ρε. Και συνέχεια μετά. Αυτή λοιπόν η μη μινόρ περιτονική. Όλοι φαντάζομαι ότι την ξέρετε λίγο πολύ. Τι θα κάνω λοιπόν τώρα? Όπως βλέπετε έχω δύο νότες. Τι θα κάνω λοιπόν τώρα? Έχω π.χ. τις δύο πρώτες νότες στη ρε χορδή. Έχω μη και ρε. Η επόμενη νότα είναι σολ. Θα κάνω twist λοιπόν. Θα παίξω αυτό το σολ που είναι η τρίτη νότα στην αποκάτω χορδή. Θα το παίξω στην ίδια χορδή. Δηλαδή στο αντί να κάνω. Θα το παίξω λοιπόν στο 15, στο 17 της ρε. Πάμε λοιπόν ξανά. Αντί για. Κάνω. Το ίδιο πράγμα μετά από κάτω στη σολ και από κάτω στη σι και στη μη. Άρα λοιπόν έχω πέσω κανένα την κλίμακα. Θα το μετατρέψω στην open string. Ακούγει το ωραίο. Παίζω κάτι διπλές, δηλαδή παίζω π.χ. εδώ ρε, μη, σολ, ξανά το σολ. Αλλά θα δείτε στο τέλος, όταν θα το κάνω το πρακτικό παράδειγμα, θα δείτε ότι δεν έχει καμία σημασία και περνάει ωραία σαν ηχητικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, μετατρέπω το σε. Και αυτό με διευκολύνει γιατί έχω τρεις νότες ένα χορδί. Βέβαια, θέλει καλό stretch, καλά ανοίγματα. Προτείνω τους δαχτυλισμούς που ήδη είδατε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια πρακτική εφαρμογή αυτού του πράγματος που σας έδειξα. Βάζω ένα τυπικό chord progression. Είμαι κουρδισμένος σε μύθεση. Σημαντικό αυτό. Οπότε να παίξετε πάνω μου μη θα ακουστεί φάλτσο. Βάζω λοιπόν τη μουσικούλα. Ένα τυπικό rock backing track. Παίζω καταρχάς την κλίμακα σκέπη. Κάνω σολάκι. Ωραία ακούγεται, πάμε τώρα να το κάνουμε πιο straight.
Αυτό λοιπόν ήταν δύο απλά ακόρντα και προσπάθησα να παίξω όσο πιο απλά γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να το κάνεις να ακουστεί και ωραία μελωδικό, δηλαδή να κάνω. Και να το κάνω και πιο στρέντι. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τόσο απλό είναι, προσοχή θέλει καλά ανοιγματάκια. Δείτε ακριβώς τι έκανα, είναι απλή η λογική. Όποιος δεν θέλετε να κατεβάσει την ταμπλατούρα, τον backtrack και όλα αυτά για το μάθημα, μπορεί να τσεκάρει την Patreon σελίδα μου, στην οποία ανεβάζω κάθε εβδομάδα τακτικά. Ενδιαφέροντα πράγματα για εσάς. Ήταν ο Θοδωρής Ζήρας, σας έδειξα πώς να κάνετε την περατονική και να μετατρέψουμε ένα πολύ απλό κόλπο από δύο νότες αναχορδή σε τρεις νότες αναχορδή. Δεν θέλει τίποτα άλλο παρά εξάσκηση, να δουλέψετε λίγο τα ανοιγματάκια σας και καλή επιτυχία. Ήταν ο Θοδωρής Ζήρας, αν σας άρεσε το βίντεο. Τσεκάρετε την Patreon σελίδα μου, σας το είπα και πριν, στην οποία ανεβάζω ωραία πράγματα για εσάς. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να περνάτε καλά.